Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο παρόν πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο περίμεναν οι συμπολίτες μας, εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, το τελευταίο διάστημα και που φέρνει η κυβέρνησή μας προς ψήφιση, περιλαμβάνεται και μια πολύ σημαντική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών. Μια ρύθμιση που αφορά την δυνατότητα ευνοϊκής εξόφλησης οφειλών προς τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, προς τους Δήμους όλης της χώρας, οφειλών που προέρχονται από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και τις προσαυξήσεις, τους στόχους και τα πρόστιμα αυτών των οφειλών. Η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει, αφορά μάλλον τόσο ιδιώτες, τους δημότες, αλλά και τις επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, δίδεται αυτή η δυνατότητα στους πολίτες, αλλά και στις επιχειρήσεις, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, να κάνουν έναν καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό πλέον για το μέλλον και άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ρύθμιση έχει μια πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση. Υπενθυμίζω αυτό το οποίο είπαμε και στην Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, ότι σύμφωνα με τα τελευταία διασταυρωμένα στοιχεία που υπάρχουν στο Υπουργείο μας, οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Δήμους ανέρχονται περίπου στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε και τις οφειλές προς νομικά πρόσωπα των Δήμων, μιας και η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν αφορά μόνο τους Δήμους αλλά και τα νομικά τους πρόσωπα, κυρίως τις ΔΕΙΑ, που επίσης εκεί έχουν συσσωρευτεί σημαντικές οφειλές όλα τα χρόνια της κρίσης, το συνολικό ποσό το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ρύθμιση λοιπόν, από τη μία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στα φυσικά και νομικά πρόσωπα, να προχωρήσουν σε εξόφληση των οφειλών τους. Από την άλλη βεβαίως αυξάνει σε πολύ σημαντικό βαθμό την εισπραξιμότητα των ίδιων των Δήμων, των ίδιων των φορέων της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, και μια συγκεκριμένη ρύθμιση θα έχει τετράμινη διάρκεια από την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές, οι οποίες θα προκύψουν από τις εκλογές 26 Μαΐου και αναλαμβάνουν καθήκοντα από 1η Σεπτεμβρίου 2019, θα μπορέσουν στο ξεκίνημα της θητείας τους να έχουν μπει και στη διαδικασία ίσπραξης αυτών των οφειλών. Άρα δημιουργείται, αν θέλετε, και ένα σημαντικό αποθεματικό για τους Δήμους, για να μπορέσουν στη συνέχεια να χαράξουν την πολιτική τους με πολύ καλύτερους οικονομικούς όρους για την επόμενη τετραετία. Αντίστοιχη ρύθμιση είχε, υπενθυμίζω, ψηφιστεί μετά από πρόταση του Υπουργείου μας το 2017. Αναφέρομαι στο νόμο 4483 του 2017. Τότε πολλοί οφειλέτες που είχε πάλι συγκεκριμένη χρονική διάρκεια δεν είχαν προλάβει να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Καλό λοιπόν τώρα, μιας και έχουμε την δυνατότητα και η ρύθμιση θα ξεκινήσει να, η συγκεκριμένη διάταξη να ενεργοποιείται το επόμενο διάστημα, καλό λοιπόν και τους Δήμους να προβούν σε απαραίτητες δράσεις δημοσιότητας, έτσι ώστε όλοι οι οφειλέτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτήν τη ρύθμιση. Να υπαχθούν δηλαδή σε μια ευνοϊκή διάταξη που θα λύσει πολλά από τα οικονομικά τους προβλήματα. Όπως θα έχετε δει στο κείμενο της διάταξης, η ρύθμιση αφορά επίσης την απαλλαγή κατά ποσοστό κάθε είδους προσαυξήσεων της οφειλής. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας με τα ποσοστά από τα οποία απαλλάσσονται οι οφειλέτες ανάλογα με το σχήμα εξόφλησης το οποίο θα επιλέξουν. Και είναι και αυτό, κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με συγκεκριμένες διατάξεις ρυθμίζονται και θέματα αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης που έχουν ήδη ξεκινήσει σε βάρος οφειλετών. Ειδικότερα, ο Δήμος προβαίνει σε εντολή προς την αρμόδια ΔΟΗ άρση της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας, εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απελευθερώνει ειδικά τα νομικά πρόσωπα από αμαρτίες, αν θέλετε, επιβαρύνσεις του παρελθόντος και τους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς να κουβαλάνε αυτά τα προβλήματα.
Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα σχόλιο γιατί όπως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αποτελεί έναν κεραυνό ενεθρία, αν θέλετε, αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής την οποία ακολούθησε η κυβέρνησή μας τους τελευταίους μήνες από τον Αύγουστο του 2018 και την έξοδο από τα μνημόνια, μια σειρά από εξαγγελίες οι οποίες έγιναν συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις οι οποίες ψηφίστηκαν από τη Βουλή και έγιναν νόμος του κράτους τους τελευταίους μήνες. Αναφέρομαι συνολικά στο πρόγραμμα το οποίο ξεδίπλωσε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο του 2018. Αντιστοίχως και η συγκεκριμένη ρύθμιση την οποία παρουσιάζουμε σήμερα στην Ολομέλεια δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Αποτελεί, αν θέλετε, ένα ακόμα λιθαράκι στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για να ενισχύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Και μιας και βρισκόμαστε λίγες μόλις μέρες πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26 Μαΐου, είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα να γνωρίζουν ότι αυτή η προσπάθεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 4 χρόνια για τη στήριξη της αυτοδιοίκησης, η οποία έχει πάρει πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, στο κομμάτι βεβαίως της χρηματοδότησης, με την ενίσχυση στα τελευταία 2 χρόνια των κεντρικών αυτοτελών πόρων για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, σημαντική ενίσχυση δεδομένων των προβλημάτων που προέκυψαν από την πολύ μεγάλη, τη δραστική μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων για τους φορείς αυτοδιοίκησης στα πρώτα χρόνια της κρίσης, με τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφέρομαι στα προγράμματα Φιλόδημος για την ενίσχυση των Δήμων σε όλη τη χώρα, για την υλοποίηση έργων τοπικών υποδομών που δεν είχαν υλοποιηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά βεβαίως και στα ζητήματα τα οποία είχαμε και το προηγούμενο διάστημα την ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε και με τις δυνάμεις αντιπολίτευσης. Βλέπω και τον κύριο Βορύδη που μόλις εισήλθε στην αίθουσα. Τα είχαμε συζητήσει και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών πριν από λίγο καιρό. Αναφέρομαι στα ζητήματα των προσλήψεων στους Δήμους και τις περιφέρειες σε όλη τη χώρα. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτήν την στρατηγική. Θεωρούμε ότι ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ουσιαστική αποκέντρωση της παραγωγικής δραστηριότητας. Ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αυτοδιοίκηση και αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς στελέχη επιστημονικά, τεχνικά, εργαζόμενους οι οποίοι θα καλύψουν βασικές ανάγκες που έχει η αυτοδιοίκηση στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, στις τεχνικές υπηρεσίες, στις οικονομικές και νομικές υπηρεσίες. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε και τις αδικίες που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια απέναντι στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Υπενθυμίζω τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησής μας για τους σχολικούς φύλακες, για τους δημοτικούς αστυνομικούς που έρχονται να απαντήσουν στην καταστροφή αυτών των κλάδων που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως επί υπουργίας του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2014, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συνεχίζουμε λοιπόν και τις επόμενες ημέρες με νέα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για άλλες κατηγορίες εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι οι σχολικές καθαρίστριες. Συνεχίζουμε με την προκήρυξη για το βοήθεια στο σπίτι. Θα συνεχίσουμε με τους εργαζόμενους στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρωτοβουλίες οι οποίες ενισχύουν τους εργαζόμενους, ενισχύουν το ρόλο της αυτοδιοίκησης και θωρακίζουν βεβαίως και τις αναπτυξιακές δυνατότητες αυτοδιοίκησης και κατ' επέκταση της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της. Με αυτό το σχέδιο και με αυτή την αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε βήμα-βήμα τις πρωτοβουλίες και είμαι βέβαιος ότι και ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει αυτή την προσπάθεια και θα ανταποκριθεί στο κάλεσμα να ενισχυθούν και οι αυτοδιοικητικές δυνάμεις οι οποίες εντάσσονται σε αυτό το σχέδιο και να αποδοκιμαστούν εκείνες οι δυνάμεις και στην αυτοδιοίκηση, οι οποίες βρίσκονται απέναντι στην προσπάθεια ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι μόνο μέσω της αυτοδιοίκησης μπορούν τα ωφέλη της ανάπτυξης, της αναπτυξιακής τροχιάς, στην οποία έχει μπει πλέον για τα καλά η ελληνική οικονομία, να τα απολαμβάνουν όχι λίγοι, αλλά όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ.